Τι θα πούμε τώρα στο Υγεία πάνω απ' όλα? Θα πούμε για το πώς θα προστατευτούν τα παιδιά μας από τη σεξουαλική κακοποίηση. Έχουμε εδώ μαζί μας την κυρία Ράπτη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Χαίρομαι που έχουμε μαζί μας μία δυναμική γυναίκα καταρχήν, η οποία ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με... Δίνεται έναν αγώνα βασικά για να αντιμετωπιστούν εδώ τα κακό κείμενα στη χώρα μας σε σχέση με αυτό το θέμα. Και είναι πολλά, κυρία Ράπτη. Σε δύο επίπεδα κινούμαστε. Και σε επίπεδο πρόληψης, μέσα από την καμπάνια 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και για την αντιμετώπιση μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Μια πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά αυτά τα παιδιά. Θα το δούμε και θα το δουν και οι τηλεθεατές μας. Πάμε να δούμε συγκλονιστικά στοιχεία για την κακοποίηση. Πάμε να δούμε συγκλονιστικά στοιχεία για να ξέρουμε και την εικόνα τη συνολικότερη. Θύμα 1 στα 5 παιδιά. Είναι αρκετά τα παιδιά. 9 στους 10 δράστες είναι από το οικογενειακό, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. 2 στα 100 περιστατικά φτάνουν στις αρχές, πάρα πολύ λίγα, ελάχιστα. Υπάρχει τετραπλασιασμός κρουσμάτων στην πανδημία COVID, όπως δείχνουν οι μελέτες. Και όπως έχουμε και στοιχεία από εταιρείες, ειδικές εταιρείες, έχουμε 70 εκατομμύρια φωτογραφίες και βίντεο σε σχέση με σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση παιδιών σε ένα χρόνο. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Συγκλονιστικά στοιχεία. 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, ανέρχεται στο 16%. Ναι. Στη συγκεκριμένη μορφή κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση, οι δράστες τις περισσότερες φορές είναι από το οικείο περιβάλλον. 9 στις 10 περιπτώσεις είναι από τον κύκλο εμπιστοσύνης του παιδιού. Είναι ένα πρόσωπο που το παιδί γνωρίζει και πιστεύεται. Μπορεί να είναι ο μπαμπάς, ο θείος, ναι, ο ξάδελφος, ο παππούς, ο δάσκαλος, ο προπονητής. Άρα το παιδί έχει ανάμεικτα συναισθήματα. Δηλαδή είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει, αγαπάει, εμπιστεύεται, ταυτόχρονα όμως δεν θέλει την κακοποιητική συμπεριφορά. Γιατί αναφέρομαι στα ανάμεικτα συναισθήματα? Γιατί αυτά οδηγούν στο να διστάζουν τα παιδιά να σπάσουν τη σιωπή, κυρίως. Έτσι έχουμε μόλις 2 στα 100 παιδιά που τολμούν να καταγγείλουν και να απευθυνθούν στις αστυνομικές ή τις δικαστικές αρχές. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του φαινομένου την περίοδο της πανδημίας, έχουμε στοιχεία της Europol που δείχνουν ότι τα κρούσματα τετραπλασιάστηκαν στο πλαίσιο του εγκλεισμού, αφενός μεν γιατί τα παιδιά ήταν περιορισμένα τα θύματα με το θήτη, αλλά και μέσω διαδικτύου πολύ περισσότεροι προσπάθησαν να προσελκύσουν τα θύματά τους. Δυστυχώς, και πραγματικά γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Αυτά που κρατάμε στα χέρια μας και εγώ και η κυρία Ράπτη είναι από τις καμπάνιες που τρέχουν εδώ στην Ελλάδα. Είναι από την καμπάνια 1 στα 5. 1 στα 5. Που οφείλω να πω ότι ο Αντένα στηρίζει από την πρώτη μέρα και ως χορηγός επικοινωνίας στις ιστορίες κινουμένων σχεδίων και τον ευχαριστώ θερμά. Ναι, και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όλη προσπάθεια που κάνετε. Και επειδή είπαμε και στην αρχή, κυρία Ράπτη, ότι είναι πολλά τα κακοσκήμενα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο δράσης, ένα νέο εθνικό σχέδιο δράσης. Για πρώτη φορά εθνικό σχέδιο δράσης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, όπου εργάζονται ήδη τα τελευταία 2 χρόνια για την προετοιμασία του 11 υπουργεία. Προβλέπονται συγκεκριμένες θεσμικές διατάξεις, αλλαγές, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης. Σε ποια φάση είναι τώρα το Εθνικό Σχέδιο Δράσης? Πριν από λίγες μέρες αναρτήθηκε και ξεκινά επίσημα με ορίζοντα 5 ετίες για την υλοποίησή του. Μακάρι. Πάμε να δούμε 11 βασικούς άξονες από αυτό για να καταλάβουμε τι είναι. Να δούμε τις βασικές οριζόντιες διυπουργικές πολιτικές που κάποιες έχουν ήδη ψηφιστεί. Μάλιστα. Ενιαίο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ένα παιδί σήμερα στην επαρχία μέσω όρο καταθέτει 14 φορές. Ένα παιδί που θα καταγγείλει. Γιατί θα καταθέσει στον αστυνομικό, στον εισαγγελέα, στην κοινωνική υπηρεσία, στον ψυχολόγο. Και αυτή είναι μια διαδικασία που τραυματίζει το παιδί. Εμείς τι θέλουμε? Μία και μόνη δικανική εξέταση του παιδιού, που στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που έχει ήδη ξεκινήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο σπίτι του παιδιού. Άρα, αυτή τη στιγμή, ήδη η επιστημονική ομάδα δουλεύει το πρωτόκολλο διαχείρισης που θα είναι ενιαίο, το γενικό πρόσταγμα θα το έχει ο εισαγγελέας και εκείνο στο σπίτι του παιδιού θα καλεί και τον αστυνομικό και τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό. Διαβάζω και τα δύο επόμενα και με το σχόλιο. Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων. Να τα καταγράφουμε, να ξέρουμε ποια είναι για να μπορούμε να τα παρακολουθούμε, να βλέπουμε την εξέλιξη του κάθε περιστατικού, του κάθε παιδιού και για να έχουμε μέσα και τις αναφορές, όχι μόνο τις καταγγελίες. Πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων και εθελοντών, ειδικό ποινικό μητρό για αδικήματα σεξουαλικής βίας. Ψηφίστηκε πρόσφατα.
και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι όσοι είτε εργάζονται είτε ως εθελοντές βρίσκονται σε χώρους με παιδιά, είτε είναι στο σχολείο, στην κατασκήνωση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, θα πρέπει να έχουν προσκομίσει ένα ειδικό ποινικό μητρό που να λέει ότι δεν έχουν εις βάρος τους αδικήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων. Ουσιαστικά τους απομακρύνουμε από τα παιδιά γιατί επιδιώκουν να βρίσκονται σε χώρους με παιδιά. Το ξέρουμε, βλέπουμε και τα παραδείγματα και τα βλέπουμε και στην επικαιρότητα. Εκπαίδευση επαγγελματιών, πολιτικές προστασίες του παιδιού και ορισμός υπευθύνων παιδικής προστασίας, εθνική εκστρατεία ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Τι είναι ο... Ο υπεύθυνος παιδικής προστασίας, ναι, reference person, είναι το πρόσωπο που βρίσκεται είτε στο σχολείο, είτε σε κάποια δομή. Ήδη έχει ψηφιστεί αυτό από το Υπουργείο Εργασίας, ναι, για τις δομές που φιλοξενούνται παιδιά. Είναι ο άνθρωπος που είναι γνωστός, το όνομα του είναι γνωστό στα παιδιά, ώστε αν κάτι συμβεί, εκείνα να απευθυνθούν, να ξέρουν που θα απευθυνθούν, αλλά ταυτόχρονα έχει την εκπαίδευση και την κατάρτιση που χρειάζεται για να κάνει πρώιμο εντοπισμό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί χρειαζόταν αυτός ο υπεύθυνος να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να απευθυνθεί. Σιγά σιγά ο υπεύθυνος προβλέπεται σε όλο το Υπουργείο. Μπράβο. Πρόσφατα και από το νόμο για τον bullying που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, προβλέπεται και στο Υπουργείο Παιδείας και έτσι θα συνεχιστεί και σε όλα όσα έχουν στο επίκεντρό τους τα παιδιά. Μάλιστα, κυρία Ρέπτη. Ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών. Η οποία συνεχίζεται, μπαίνουμε στα σχολεία, έχουμε την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εγκρίθηκαν δύο προγράμματα της καμπάνιας και η εκπαιδευτική στα νήπια, την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη και την τετάρτη τάξη του Δημοτικού μπορούν να διδάξουν τον κανόνα του εσώρουχου που ουσιαστικά προσδιορίζει το κακό άγγιγμα. Αν προλάβουμε να το δούμε αυτό, η Κίκο και το χέρι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι και πολύ ωραίο. Ενίσχυση των εμπλεκομένων υπηρεσιών συνδρομής παιδιών και δίωξης δραστών, θεσμικές παρεμβάσεις επικαιροποίησης, αναβάθμισης του υφιστάμενου πλαισίου. Κύριε Ήδη έχει αυστηροποιηθεί ο ποινικός κώδικας. Να σας πω ότι η Ελλάδα έχει ιδιαίτερα αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και σε αυτές τις περιπτώσεις από την Ευρώπη μας λένε ότι δεν πρέπει να είναι και εξοντωτικές οι ποινές, γιατί τότε το παιδί που έχει ανάμεικτα συναισθήματα δεν θα καταγγείλει. Θέλει να σταματήσει η κακοποιητική συμπεριφορά, αλλά δεν θέλει να στείλει τον μπαμπά στη φυλακή. Το θείο, τον ξάδελφο, το οικείο πρόσωπο, τον ονό. Ενίσχυση της έρευνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, συστράτευση ιδιωτικού και δημοσίου κυβερνητικού και μη κυβερνητικού τομέα. Όλοι πρέπει να σταθούμε. Γιατί θέλουμε να κινητοποιήσουμε και τις θεσμικές και τις κοινωνικές δυνάμεις για την εξάλληψη του φαινομένου. Στόχος μας είναι η αναδιάρθρωση των θεσμικών λειτουργιών ώστε να είναι φιλικές προς τα παιδιά, λιγότερα παιδιά να πέφτουν θύματα και πολύ περισσότερα να καταγγέλουν. Και το γεγονός ότι τελευταία βλέπουμε πολλά δημοσιεύματα γύρω από περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, θα έλεγα πως είναι ενθαρρυντικό. Βέβαια. Γιατί τα περιστατικά υπήρχαν και υπάρχουν, απλά πλέον τα παιδιά βρίσκουν τη δύναμη να σπάσουν τη σιωπή. Μακάρι, μακάρι, και γι' αυτό χρειάζεται και ενημέρωση και όλα αυτά που μας είπατε, έτσι. Συνεχίζουμε σε όλη την Ελλάδα η ενημέρωση. Μου λέγατε για την ενημέρωση και τις καμπάνιες ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν, αρχίσατε, η πρώτη καμπάνια ήταν, κυρία Ράπτη, για την Νίκη. Οι πρώτες μας δράσεις το 2013. Το 2013. Μέχρι σήμερα 850 σε όλη την Ελλάδα. Μπράβο σας. Να σας πω τι είναι θετικό. Το γεγονός ότι πλέον τα παιδιά φτάνουν στα τμήματα ανηλίκων στο στάδιο της παρενόχλησης. Αυτό μου καταθέτουν οι αστυνομικοί, ότι τα παιδιά λένε πως ο δράστης έκανε το κακό άγγιγμα. Και στο ερώτημα, πού ξέρεις το κακό άγγιγμα, η απάντηση είναι ότι το ξέρω από την Κίκο, την Νίκη, τη Βερονίκη, τους πρωταγωνιστές. Να δούμε την Κίκο, σας παρακαλώ εδώ. Θέλω λίγο να το δούμε. Είναι κάτι που γνωρίζουν τα παιδιά, να το δούμε και εμείς οι μεγαλύτεροι. Την Κίκο και το χέρι, αν μπορείτε. Να το. Όχι, όχι, το άλλο. Το η άλλο, Κίκο το και το φωτοσκορπούλι είναι εδώ. Είναι που ο φωτοσκορπούλι. Ότι και η εικόνα του του ανήκει. Να ξέρει το παιδί ότι όχι μόνο το σώμα του και η εικόνα του του ανήκει. Το άλλο. Για να μας πει. Να το. Είναι εδώ, είναι να σ' ακουμπήσω στο κεφαλάκι. Ο δράστης που ζητάει την άδεια προκειμένου να χαϊδέψει το παιδί στα μαλάκια, στη μητούλα, στο χεράκι. Αυτά είναι τα καλά αγγίγματα, όπου το παιδί μπορεί να είναι δεκτικό αν το επιθυμεί. Σωστό. Αλλά στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχο, όχι, όχι με τίποτα. Να το, μπράβο. Αυτή είναι η απάντηση του παιδιού. Αυτό πρέπει να απαντά κάθε παιδί. Όλα μας τα παιδιά να μάθουν. Σας ευχαριστούμε. Γιατί τα ενημερωμένα παιδιά είναι ασφαλή. Εγώ σας ευχαριστώ. Σωστό, κυρία Ράπτη. Χίλια ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.